Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή εταίρων από διάφορες χώρες Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Πηλαιάς Χορτιάτης διήμερη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GRASP για τις έξυπνες πόλεις Μεσογείου. Στέλνοντας το μήνυμα για τη σημασία της οικολογικής συνείδησης αλλά και πρακτικής που πρέπει να επιδεικνύουν οι Δήμοι στη σημερινή εποχή. Αυτό ήταν άλλωστε και βασικός στόχος των συζητήσεων που έγιναν στο Δημαρχείο Πανοράματος, έτσι ώστε να ενισχυθεί η δυναμική των έξυπνων πόλεων της Μεσογείου και η οργάνωση και η ανάπτυξη πράσινων διαδικασιών ηλεκτρονικών προμηθειών, ενώ δόθηκε έμφαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις ενεργειακά βέλτιστες λύσεις. Ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εταίροι του προγράμματος από τις χώρες της Μεσογείου συζήτησαν τα πράσινα φιλικά προς το περιβάλλον κριτήρια που χρειάζεται να τηρούν οι προμήθειες των δημοσίων φορέων. Ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτης, Ιγνάτιος Κατετζίδης, επισήμανε τη σημασία που έχει να αναπτύξουν οικολογική συνείδηση οι Δήμοι. Οι πράσινες προμήθειες των Δήμων είναι μια εξαιρετική προσήκη στο σύνολο των περιβαλλοντικών πολιτικών. Θέλουμε να πετύχουμε έξυπνες και λειτουργικές πόλεις, αυτάρκες σε κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με νοικοκυριακές επιχειρήσεις που θα εμπνέονται από τις πράσινες δημοτικές πολιτικές αλλά και θα λειτουργούν στο ίδιο επίπεδο, σημείωσε χαρακτηριστικά.